και η ΕΙΝΑΠ βέβαια έχει πάρει απόφαση και στηρίζει το πρόγραμμα των απεργιακών κινητοποιήσεων που έχουν μέχρι τώρα εξαγγελθεί και η Ομοσπονδία από την πρώτη στιγμή, από την 48η απεργία στην οποία έχουμε αναφερθεί πολλές φορές. Το ζήτημα είναι βέβαια πώς θα κλιμακώσουμε από εδώ και πέρα ώστε πραγματικά να τα καταφέρουμε να μην κατατεθεί το νομοσχέδιο. Δεν νομίζω, θα μου επιτρέψει μάλλον εδώ η Ειρήνη, νομίζω ότι σε τίτλους πρέπει να πούμε τι φέρνει αυτό το νομοσχέδιο, όχι για να τα ξαναπούμε μεταξύ μας, αλλά γιατί έτσι πρέπει να πάμε παρακάτω στους συναδέλφους, στους εργαζόμενους, στους ασθενείς μας, στους θεραπευόμενους μας. 4.700 κλίνες στις ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές. 900 κλίνες στα δημόσια ψυχιατρικά νοσοκομεία, στις ψυχιατρικές κλινικές των ελληνικών νοσοκομείων και στα δύο ψυχιατρικά νοσοκομεία που έχουν απομείνει. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Αυτή ήταν η στόχευση, δεν είναι μια στρεβλή εφαρμογή της. Στόχευση η οποία έχει υπηρετηθεί διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις, σοσιαλδημοκρατικές, νεοφιλελεύθερες, ανεξάρτητα από την απόχρωσή τους. Γιατί η ψυχική υγεία, όπως και η υγεία, είναι κόστος για το κράτος και το κεφάλαιο. Θέλουν να εξοικονομούν ζεστό κρατικό χρήμα για να το δίνουν, για παράδειγμα, για εξοπλισμούς, δισεκατομμύρια. Από τη μία και από την άλλη, μία χρυσή ευκαιρία για να κάνουν business τα ιδιωτικά συμφέροντα και οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι που δραστηριοποιούνται στον χώρο της υγείας. Είναι τεράστια τα ποσά που προβλέπει το Ταμείο Ανάκαμψης και τα οποία περιμένουν οι επιτήδη να ξεκοκαλύσουν για να ιδρυθούν οι ΝΚΙΟ, οι ΆΜΚΕ με τα γνωστά αποτελέσματα. Δεν απαντάει σε καμία ανάγκη των ασθενών μας, ούτε για απολύτως δωρεάν υψηλού επίπεδου υπηρεσίες πρόληψης, θεραπείας, απεξάρτησης σε όλα τα επίπεδα, προγράμματα για λίγους, για λίγο, με τα γνωστά αποτελέσματα, νομίζω αναφέρθηκε και η Κατερίνα η Μάτσα, είναι η εμπειρία πλούσια. Το κρίσιμο τώρα είναι πώς πάμε από εδώ και πέρα. Έχουμε μπροστά μας την απεργία στις 16 του μήνα. Είναι κρίσιμο ζήτημα να είναι επιτυχημένοι. Και για να εξασφαλιστεί αυτό, χρειάζεται κάθε λεπτό, κάθε ώρα, από σήμερα μέχρι και τις 16 του μηνός, να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις, να ενημερώσουμε τους συναδέλφους, να αναδείξουμε το πρόβλημα, γιατί άκουσα εδώ τον συνάδελφο από το Σωτηρία, πολύ φοβάμαι για παράδειγμα ότι οι συνάδελφοί μας στις ψυχιατρικές κλινικές των γενικών νοσοκομείων δεν έχουν αντιληφθεί ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της εφαρμογής αυτού του νομοσχεδίου. Μιλάμε για περιπλανόμενους υγειονομικούς και για ασθενείς και οικογένειες που θα πλοηγούνται από τη μία δομή στην άλλη και από τη μία άκρη της Ελλάδας στην άλλη, χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Αυτό πρέπει να συνειδητοποιηθεί. Στις 16 του μηνός η ΕΙΝΑΠ, ανάλογες πρωτοβουλίες, πρέπει να πάρουμε και οι αντίστοιχες ενώσεις και εδώ οι σύλλογοι και να συνεδριάσουν τα διοικητικά συμβούλια, να καλέσουν σε γενικές συνελεύσεις για να δούμε την κλιμάκωση και ανάλογα, γιατί εμείς θεωρούμε ότι έχουμε τη δυνατότητα να το σταματήσουμε εδώ. Θα είναι όμως κρίσιμο, αυτό με αυτό να κλείσω, είναι κρίσιμο συνάδελφοι να έχει η απεργία στις 16 του μήνα μαζική, καθολική συμμετοχή και να στείλουμε πραγματικά μήνυμα μπορούμε να ματαιώσουμε τα σχέδιά τους τώρα, στις 16 του μηνός, με προοπτική απεργιακής κλιμάκωσης και ίσως, λέω ίσως, φεύγοντας από εδώ, οι φορείς, εκπρόσωποι των φορέων, σε συνεννόηση με το Διοικητικό Συμβούλιο, ίσως θα πρέπει να δούμε και κάποια πιο προωθημένα πράγματα, οπότε πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση, σε ετοιμότητα και ας είναι καλοκαίρι.